Ενεσιακό αναδρόμου επιδίδεται ο ΑΗ για να πέσουν υπογραφές με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός του Σαββατοκύριακου, καθώς η οικονομική πρόταση του οργανισμού έχει ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αλλά και να εκπαιδευτεί το προσωπικό, έτσι ώστε από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου να ρηχθούν και επίσημα στην δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, που περιλαμβάνει την ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Έρχονται συνεχώς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να πέσουν υπογραφές. Ο ΑΗ έχει στην φαρέτρα του 42 ιδιωτικά και 8 δημόσια νοσηλευτήρια, που αποτελούν το 75% των κλινών στην Κύπρο και οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες εφόσον εξασφαλίσουν το σχετικό παραπεμπτικό από τον προσωπικό τους ιατρό. Από τη Δευτέρα το ΓΕΣΥ θα καλύπτει μόνο χειρουργία και νοσηλεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Είναι γύρω στις 2.400 κλίνες. Το ποσοστό για αρχή είναι πάρα πολύ ψηλό και με αυτόν τον ποσοστό μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε πανκύπρια βάση. Γι' αυτόν για το συγκεκριμένο γεγονός είμαστε κατενθουσιασμένοι. Ωστόσο, κάποιες υπηρεσίες που περιλαμβάνονταν στην δεύτερη φάση πήραν αναστολή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους. Πρώτες βοήθειες, όπου το τέλος θα καταβάλλεται από τον ασθενή. Οδοντίατροι, ανακουφιστική φροντίδα υγείας και υπηρεσίες αποκατάστασης. Ήδη από τη Δευτέρα αρχίζουν οι επεμβάσεις, ενώ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των συσσωρευμένων χειρουργικών επεμβάσεων λόγω της αναβολής που προέκυψε λόγω κορονοϊού, ανέρχεται στις 10.000. Η υπηρεσία για να θεωρείται εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας, πρέπει και ο γιατρός και το νοσηλευτήριο να συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Εάν ο γιατρός δεν συμμετέχει στο Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά το νοσηλευτήριο συμμετέχει, τότε η υπηρεσία θεωρείται εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας και θα αναλάβει το κόστος. Την ίδια ώρα ο ΑΗ εξέφρασε αισιοδοξία πως θα βγει άσπρος καπνός από τις διαβουλεύσεις των ιατρών του Δημοσίου με τον ΟΚΙΠΗ, τονίζοντας πως θα πρέπει να αναβαθμιστούν καθώς επηρεάζουν το 50% των κλινών του συστήματος. Έχει καλό κριτήριο ο ασθενής, γι' αυτό πρέπει να γίνουν πιο φιλικοί, πιο ανθρωποκεντρικοί, για να είναι ελκυστικοί, για να μπορέσουν να είναι οικονομικά βιώσιμοι εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Κρίσιμη συνάντηση ΟΚΙΠΗ με κυβερνητικούς γιατρούς, όπου παρουσιάστηκε η πρόταση του οργανισμού για την παροχή των οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς του Δημοσίου. Βέβαια, ως Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσουμε μια προγραμματική απάντηση μέχρι τη Δευτέρα και την Τρίτη να έχει καθοριστεί μια συνάντηση. Την παρούσα θα τιμήσω να μην τοποθετηθώ ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΟΜΕΓΑ αποκάλυψε πως με δική του παρέμβαση σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των γιατρών του Δημοσίου και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών. Τώρα σε ένα άνευ προηγουμένου...